Είχαν πολύ από δύο. Ένα. Τι κάνετε σενάρια, ρε παιδιά. Βγήκαμε υποψήφοι τελείως. Τι μετράτε τώρα και... Ήταν η πρώτη ψηφοφορία που δεν ένιωσα καλά, αλλά τέλος πάντων. Πάμε έξω, σηκωθείτε. Γιατί έπεσες εσύ? Έχω μπει σε πολύ βαθιές σκέψεις, αδερφέ. Στο πώς εκλαμβάνουμε κάτι όταν υπάρχει αγάπη και στο πώς το εκλαμβάνουμε όταν υπάρχει ο φόβος, δηλαδή η απουσία στην ουσία της αγάπης, έτσι, το φως και το σκοτάδι, έτσι όπως τα λέω τόσο καιρό, τα λέω στον εαυτό μου. Κάθομαι και σκέφτομαι και έτσι ερμηνεύω, γιατί, ξέρεις, έγινε και αυτό με την Άννα χθες, προχθές, που έτσι έχω εκφράσει και κάποιες σκέψεις μου πάνω στο άτομο της. Σκέφτομαι ότι ίσως κάποιες εκφάνσεις τις οποίες βλέπω εγώ αντιθετικές ως προς εμένα έχουν να κάνουν με μια βαθύτερη ανασφάλεια ή με ένα βαθύτερο φόβο που πηγάζει από μέσα. Πώς βγήκες? Πώς βγήκε έτσι, δεν το καταλάβω εγώ. Όχι, δεν το λέω με κακιά, δεν είχα... Να σκεφτώ, θα σκάσω. Ήταν ίση ψήφι. Πώς γίνεται αυτό? Άπησα έξω σε πολλούς. Κάνεις ψηφίες σε όλους. Και εγώ άπησα έξω σε πολλούς. Μάλλον για να γίνει αυτό. Κάτσε να το σκεφτώ τώρα, μ' αρέσει αυτό. Για να με ρεαλιστείς 100% πίστευα ότι θα βγει. Η Μέρη που ήταν από πριν, η Ευδοκία, πίστευες, ο Νίκο και η Άννα. Εγώ πιστεύω πως το είχα σκεφτεί, σου λέω σκεφτόμαστε διαφορετικά. Και την πίστευα σίγουρα. Η Άννα βγήκε, ναι, η Άννα. Και τώρα που έγινε έτσι, πίστευα η Άννα και ο Νίκος. Για δύο άτομα. Εγώ. Γιατί και η Ευδοκία? Δεν πιστεύω ότι θα έχει πολλές η Ευδοκία. Σιγά, ποιο να έχει. Η λογική μου και εμένα έλεγε αυτό μπικ. Έτσι όπως είναι τα γεγονότα στο σπίτι και βλέπεις πώς λειτουργούν τα παιδιά από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι τώρα. Έπεσα έξω σε ένα άτομο, πίστευα ότι δεν θα βγω ούτως ή άλλως. Όχι γιατί κάποια είμαι, γιατί μπορώ να καταλάβω πλέον πώς σκέφτονται λίγο τα παιδιά και έπεσα λίγο έξω, σου λέω, σε κάποιους ανθρώπους. Με εντυπωσίασαν για καμιά φορά. Αλλά γενικά ήξερα πάνω κάτω το αποτέλεσμα. Πω, πω, όλο το σπίτι, Παναγία μου. Μαρία, δεν είναι με δύο ψήφους. Άμα ήταν με δύο ψήφους, θα... Δεν είναι με δύο. Δεν είναι με δύο. Θα έβγαινε και η Μαρία. Πώς, δεν η Ευδοκία πιο... Η Ευδοκία. Βγήκε και η Ευδοκία και ο Νίκος. Η Μαρία, ναι. Βγήκε η Ευδοκία, ο Νίκος, εσύ. Ναι, παιδί. Δεν γίνεται να έχετε τρεις ψήφους όλοι. Τη Μαρία ποιος θα την ψήφισε? Τη Μαρία ποιος θα την ψήφιζε? Η Ευδοκία, ξέρω εγώ. Και ο Παναγιώτης. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι... Α, ο Νίκος. Όχι ο Νίκος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλήθεια. Πώς γίνεται να είστε όλοι? Α, λείπω εγώ, περίμενε. Μπορεί να βγαίνει. Λείπω εγώ, περίμενε. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Τι να σου πω, δεν... Εγώ τι ψήφισα, έχω μπερδευτεί, έχει γίνει κάποιο λάθος μέσα. Δεν ξέρω με πόσους ψήφους έχει βγει ο καθένας από εμάς. Προσωπικά δεν με πειράζει με πόσους ψήφους έχω βγει. Εσύ δηλαδή ποιοι πιστεύεις ότι σε ψήφισαν? Η Ευδοκία, ο Πάνος και ο Νίκος. Μάλιστα. Αϊ. Να σε ρωτήσω κάτι, δύο δεν θα βγαίνατε τώρα? Τι εννοείς? Δύο υποψήφοι εκτός από μένα δεν θα έβγαιναν? Θα βγαίναν δύο. Άρα βγήκε ίσως, ναι, ένας με πολλούς ψήφους. Σωστά. Εγώ ας πούμε με σωστά. Τέσσερις. Αυτό έχει γίνει. Και όλοι οι άλλοι έχουν βγει με δύο, Άννα. Και όλοι οι άλλοι έχουν βγει, έχουν με δύο. Αυτό έχει γίνει. Εσύ πρέπει να... Χαίρεται, ρε, η Άννα. Χαίρομαι, γιατί αν είναι αυτό που έχω καταλάβει. Τι έχεις καταλάβει, θες να μου πεις και εμένα? Α, όχι, τίποτα, σκέψεις κάνω. Γιατί εγώ δεν έχω. Απλά κατάλαβα αυτό που λες, ότι το πρώτο, ο ένας έχει βγει με περισσότερες και αυτή μάλλον είσαι εσύ. Και όλοι οι άλλοι... Θα έχω τέσσερις, πρέπει να έχουν βγει με δύο.